παραγωγή την οποία περιμένουμε είναι γύρω στα 1000 με 1500 βαρέλια την ημέρα. Αυτό εδώ είναι ένα δείγμα πετρελαίου που το πήραμε σήμερα από τον Βόρειο Πτίνο. Όταν νιώσεις την ειδονή ότι βγαίνει πετρέλαιο, όλα τα ξεχνάς. Η χώρα έχει πετρέλαιο, αλλά για να το πάρεις το πετρέλαιο χρειάζεται και τεχνολογία, χρειάζεται και τύχη, αλλά χρειάζεται και λεφτά. Εάν δεν κάνεις γεώτρηση, δεν μαθαίνεις ποτέ αν έχεις πετρέλαιο και πόσο πετρέλαιο έχεις. Έχουν παραχθεί περίπου 115 εκατομμύρια βαρέλια μέχρι σήμερα. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός, όπως είπα, ήταν 65 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα έχουμε σχεδόν διπλασιάσει την ποσότητα. Είναι μια επένδυση που λειτουργεί από το 81, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και ατύχημα στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Την ώρα που βλέπετε αυτές τις εικόνες, ενώ ξημερώνει 5η 4 Νοεμβρίου, ένα ελληνικό τρυπάνι βρίσκεται 3.000 μέτρα κάτω από το έδαφος, αλλά και κάτω από τη θάλασσα στον κόλπο της Καβάλας. Όπως όλα δείχνουν, όπως όλοι ελπίζουν, απέχει λίγα μέτρα πλέον από ένα νέο σημαντικό κοίτασμα πετρελαίου. Το τρυπάνι λοιπόν σκάβει 24 ώρες το 24ωρο και στη διάρκεια των 70 περίπου λεπτών που θα διαρκέσει αυτή η εκπομπή, η ατσάλινη κεφαλή του θα έχει σκάψει επιπλέον 15 μέτρα, φτάνοντας έτσι πιο κοντά σε μια λίμνη πετρελαίου που υπολογίζεται σε 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια. Αν όλα πάνε καλά, για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, ένα νέο κοίτασμα θα είχε ανακαλυφθεί στη χώρα μας στις εγκαταστάσεις του πριν. Ο εντοπισμός του ίσως είναι η αρχή για την ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων. Ίσως πάλι όχι. Σήμερα πάντως, και ενώ το γεωτρύπανο θα σκάβει κάθε λεπτό, θα ακούσετε πολλές αλήθειες για το τι πραγματικά συμβαίνει με τα κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα. Θα γνωρίσετε εκείνους που ξέρουν την αλήθεια, γιατί πολύ απλά σκάβουν και δεν μένουν μόνο σε υποθέσεις και μελέτες. Και θα δείτε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική κάμερα μια πραγματική γεώτρηση για πετρέλαιο σε πλήρη εξέλιξη σε ελληνικό έδαφος. Η αυτοψία λοιπόν έσπασε το άβατο και βρέθηκε για πρώτη φορά πάνω στην μοναδική ελληνική θαλάσσια πετρελοπηγή στα ανοιχτά του κόλπου της Καβάλας, κοντά στη Θάσο. Εκεί όπου αυτές τις ημέρες επικρατεί αγωνία και προσμονή. Μια νέα γεώτρηση βρίσκεται λοιπόν σε πλήρη εξέλιξη και σύμφωνα με τους ειδικούς είναι πλέον θέμα ημερών, αν όχι και ωρών, για να φτάσει το τρυπάνι στο κοίτασμα. Αν συμβεί αυτό, η χώρα μας θα παράγει επιπλέον 1500 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, ανεβάζοντας έτσι τη συνολική ελληνική παραγωγή στα 3.500 βαρέλια. Κόλπος Καβάλας. Το πλοίο της εταιρείας Energian Oil, η οποία ελέγχει πλέον την πετρελοπηγή του Πρίνου, είναι έτοιμο να μας μεταφέρει στην πλωτή πλατφόρμα περίπου 10 μίλια στα ανοιχτά του κόλπου. Φοράμε ειδικές φόρμες, γάντια, μπότες και κράνος, ακριβώς όπως ορίζουν οι κανόνες ασφαλείας. Η άνεμη είναι κοντά στα 6 μποφόρ και η προσέγγιση για τον καπετάνιο στην πλατφόρμα δεν είναι εύκολη. Η αποβίβασή μας πρέπει να γίνει ταχύτατα. Οι εργαζόμενοι στην πλατφόρμα τώρα μας περιμένουν πάνωπλοι, μεταφέροντας ειδικές φιάλες οξυγόνου αλλά και ανιχνευτές δηλητηριωδών αερίων. Το γιατί θα μας το εξηγήσουν λίγα λεπτά αργότερα μαζί με όλους τους κανόνες ασφαλείας. Όποιο συναγερμό ακούσετε, είτε υδροθείου, είτε φωτιάς, είτε εγκατάλειψης, θα έρθετε εδώ και θα πάρετε οδηγίες στο τι θα κάνετε. Έχουμε 4 βάρκες στο Energian Force που σε περίπτωση εγκατάλειψης παίρνουν περίπου 300 άτομα. Δεν έχουμε πρόβλημα γιατί είπαμε είμαστε περίπου στα 70. Σε περίπτωση φωτιάς χωρίς τις μάσκες, ερχόμαστε πάλι, καθόμαστε εδώ στο Master Station, ένας πίσω από τον άλλον και περιμένουμε πάλι εντολές από μένα και από τον διευθυντή του γεωτρυπάνου. Και σε περίπτωση τώρα υδροθείου, ερχόμαστε όλοι με τις μάσκες μας κανονικά, τις φοράμε τις μάσκες, έτσι. Και μόλις ερχόμαστε εδώ, πιάνουμε αυτήν εδώ τη γραμμή, κατεβάζουμε αυτό το quick up κάτω, κόβουμε αυτό το τέτοιο, το κουμπώνουμε μέσα. Οπότε μετά έχουμε συνεχή ροή από το σύστημα. Αυτές οι 4 αναπνευστικές συστοιχίες που βλέπετε, οι 2 από εκεί και οι 2 από πίσω, έχουν συνεχή παροχή αναπνευστικού αέρα. Δηλαδή συνέχεια τα λάστιχα είναι γεμάτα αναπνευστικό αέρα. Ανά πάσα στιγμή, δεν υπάρχει στιγμή να πάει κάποιος να τα κλείσει. Κανένα μέτρο ασφαλείας δεν είναι υπερβολικό για τους ανθρώπους της πετρελοπηγής, γιατί ο πρίνος είναι μια ξεχωριστή αλλά και δύσκολη περίπτωση. Απαγορεύεται καταρχήν τα μακριά μαλλιά, τα μακριά γένια, τα μακριά μουστάκια. Γιατί αυτό? Γιατί έχουμε χρησιμοποιούμε αναπνευστικές συσκευές και δεν μπορεί να εφαρμόσει η προσωπίδα καλά στο πρόσωπο. Οπότε αυτά απαγορεύονται. Απαγορεύεται έξω αυστηρός το κάπνισμα και οποιαδήποτε άλλη φωτιά. Για να πάρουμε εμείς μια φωτιά, π.χ. για να κάνουμε μια ηλεκτροκόλληση, παίρνουμε όλους τους κανόνες ασφαλείας και μετά κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε. Βγάζουμε ειδικές άδειες και μετά ξεκινάμε και κάνουμε την δουλειά της φωτιάς. Αλλά και όλες οι δουλειές που γίνονται μετά από συγκέντρωση του προσωπικού που θα κάνει τη δουλειά και βγάζοντας την απαραίτητη άδεια.
Το πετρέλαιο που έρχεται στην επιφάνεια περιέχει μεγάλες ποσότητες υδρόθιου, ενός εξαιρετικά επικίνδυνου αερίου που αν εισπνευθεί από τους εργαζόμενους φέρνει το θάνατο μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει συμβεί πάντως το παραμικρό δείχνει ότι όσοι εργάζονται στη μέση της θάλασσας, στον κόλπο της Καβάλας, ξέρουν πολύ καλά τι κάνουν. Αυτές λοιπόν είναι δεκάλεπτες αναπνευστικές συσκευές και λέγονται μάσκες διαφυγής ή εργασίας. Γιατί τις λέμε έτσι? Γιατί μπορούμε να τη φορέσουμε και να φύγουμε επειδή είναι μικρή ή να τη βάλουμε και να την κονεξάρουμε εδώ στο σύστημα, στη γραμμή αναπνευστικού αέρα και να κάνουμε μια δουλειά οπουδήποτε, παίρνοντας όμως αέρα από μεγάλες επουκάλες. Πιάνουμε από εδώ με το αριστερό το χέρι, την περνάμε στον ώμο μας, έχει εδώ μια βάνα, πιάνουμε τη μάσκα μας με το δεξί, ανοίγουμε πρώτα από εδώ, ανοίγουμε και τη βάζουμε. Κατά αυτόν τον τρόπο, μετά τραβάμε εδώ τα λάστιγα, 1-2, να βάζουμε το φλερ, 3-4 και είμαστε έτοιμοι να πάμε όπου θέλουμε. Είμαστε έτοιμοι μετά να πάμε όπου θέλουμε, έτσι. Τη βγάζουμε τώρα, πατάμε εδώ και κλείνει. Και μετά το κλείνουμε και από εδώ. Θα δοκιμάσετε κύριε Σρόιντερ, δεν είναι τίποτα. Με χαρά. Πρώτα ανοίγουμε το κάλε, για να έχουμε άλλο. Ωραία, εντάξει. Τώρα με το που θα την πατήσει και θα αρχίσει να αναπνέει, θα έρθει αέρα. Αυτό είναι. Άμα θες τώρα ανοίξεις και περισσότερο. Τώρα είναι προστατευμένος, δεν υπάρχει πρόβλημα από υδρότητα. Δεν υπάρχει να πάθει τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν περάσει από εδώ φαντάζομαι είναι περιζήτητοι. Ακριβώς, μόνο και μόνο γι' αυτό. Είναι τόσο καλά εκπαιδευμένοι και στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν πάντοτε τον κίνδυνο του υδροθείου, έτσι ώστε τους κάνει περιζήτητους να δουλέψουν σε ένα κοίτασμα το οποίο έχει υδρώθει. Εμείς σαν εταιρεία έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία είτε έχουν να κάνουν με αναπνευστικές συσκευές, είτε έχουν να κάνουν με συστοιχίες αέρα, είτε έχουν να κάνουν με ανιχνευτές υδροθείου. Και σταθερούς και φορητούς και personal ο καθένας, κάθε ένα μέλος του πληρώματος έχει ανιχνευτεί υδροθείου. Επομένως, στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε πάντοτε αυτό. Κοιμάσαι και ξυπνάς με το υδρόθειο. Το υδρόθειο έχει την περαιτέρω ας πούμε, κακή ιδιότητα να είναι και θανατηφόρο. Οπότε τα μέτρα ασφαλείας καταρχάς είναι όπως όλες τις εγκαταστάσεις για αντιμετώπιση κινδύνου ανάφλεξης και σε εμάς για αντιμετώπιση κινδύνου διαρροής υδροθείου. Δηλαδή όλες οι πλατφόρμες είναι εξοπλισμένες με ανιχνευτές εκρηκτικών αερίων, με ανιχνευτές υδροθείου, με ανιχνευτές φωτιάς, καθώς και κάποιους άλλους μηχανισμούς πάνω από τα πηγάδια παραγωγής, τα λεγόμενα εύθικτα, τα οποία στο control room της Δέλτα δίνουν αλάρμ και ξέρουμε κάθε στιγμή σε ποιο κομμάτι των εξεδρών τι υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει διαρροή υδροθείου, παραδείγματος χάρη που δεν γίνεται. Υπάρχει διαρροή εκρηκτικών αερίων. Αν υπάρχει μια σπίθα φωτιάς, την πιάνουν οι ανιχνευτές φωτιάς και ξέρουμε μέσα στο control room που έχουμε ένα πάνελ που μιμείται τις εγκαταστάσεις μας, ξέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς είναι το κάθε συμβάν. Δηλαδή ο κάθε ανιχνευτής είναι τοποθετημένος έτσι, μελετημένα, διασκορπισμένος στην εγκατάσταση, υπάρχουν πολλοί ανιχνευτές, και μέσα στο control room με ένα αλάρμ, με ένα ηχητικό αλάρμ και ένα φωτάκι βλέπουμε πού έχουμε πρόβλημα, για να επέμβουμε αμέσως. Οι καταστάσεις του πρίνου τώρα, αν και άψογα συντηρημένες, δεν κρύβουν πλέον τα χρόνια τους. Η θαλάσσια πετρελοπηγή είναι άλλωστε η ζωντανή ιστορία της έρευνας υδρογονανθράκων στη χώρα μας. Ό,τι και αν έχετε διαβάσει, ό,τι και αν έχετε ακούσει, ό,τι προσδοκίες και αν υπάρχουν, υπάρχει μία απλή αλήθεια. Πετρέλαιο στην Ελλάδα έβγαινε και βγαίνει μόνο στον πρίνο. Εδώ τώρα βλέπετε τις εξέδρες. Δεν είναι πλωτές εξέδρες. Οι εξέδρες είναι πακτωμένες, βρίσκονται σε βάθος 30 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας και είναι πακτωμένες στο βυθό κάτω. Είναι δύο εξέδρες παραγωγής, η Α και η Β εξέδρα, μια πλατφόρμα επεξεργασίας, η Δέλτα πλατφόρμα, που είναι και μεγαλύτερη, και ο πυρσός, χαρακτηριστικό όλων των εγκαταστάσεων που επεξεργάζονται οι υδρογονάνθρακες. Όπως βλέπετε, οι εξέδρες Α και Β είναι πανομοιότυπες, είναι εξέδρες που στηρίζονται σε 4 ποδαρικά. Κάθε εξέδρα από αυτές έχει 12 υποδοχής πηγαδιών και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 6 με 7 πηγάδια παραγωγής σε κάθε εξέδρα και από 2 πηγάδια εις πίεσης θαλασσινού νερού. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν σχεδόν μισό αιώνα πριν.
Το 1969, επί Χούντας, η περιοχή του Πρίνου παραχωρήθηκε σε κοινοπραξία καναδικών εταιριών. Οι ανακοινώσεις σχετικά με την έρευνα για την ανέβρεση πετρελαίου στην Θάσον προέβη η κυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού κ. Αδαμαντίου Ανδρουτσοπούλου και του Υπουργού Βιομηχανίας κ. Κυπρέου. Όπως ανακοίνωσε ο κ. Πρωθυπουργός, εκ των μέχρι τούδε πραγματοποιηθησών δοκιμών και των επισήμων στοιχείων, προκύπτει η ύπαρξη σημαντικών στρωμάτων καλής ποιότητας πετρελαίου και μεγάλων ποσοτήτων φυσικών αερίων. Συνεχίζονται δε με ταχύτατων ρυθμών έρευνε για τον εντοπισμό και άλλων στρωμάτων πετρελαίου, ενώ παραλλήλως επιταχύνονται διαδικασίες για την ταχυτέρα εκμετάλλευση αυτών. Ομιλών επί του θέματος τούτου προς τους Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους, ο κ. Πρωθυπουργός είπε και τα εξής. Από τις αναλήψεις της διακυβερνήσεως της χώρας υπό τις κυβερνήσεώς μας, απετέλεσε βασικών στόχων η επιτάχυνση και η παρακολούθηση των ερευνών για την εξασφάλιση των θετικών αποτελεσμάτων. Αναγγέλουσα σήμερον προς τον ελληνικών λαών η κυβέρνηση την ευτυχή έκβαση των προσπαθειών της, επισημαίνει ότι το γεγονός τούτο αποτελεί μέγα σταθμόν στην οικονομική ζωή της χώρας, τα αποτελέσματα του οποίου ανήκουν εις το σύνολο του ελληνικού λαού. Το 1972 ανακαλύφθηκε το κοίτασμα φυσικού αερίου στη Νότια Καβάλα και δύο χρόνια αργότερα με τη μεταπολίτευση εντοπίζεται το κοίτασμα πετρελαίου στον Πρίν. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μάλιστα επισκέπτεται τότε τις εγκαταστάσεις. Αμέσως μετά την διαφορά του εκ του αεροσκάφους, ο κύριος Πρωθυπουργός επέμβει ελικοπτέρου και προσεγγιώθη επί του γεωτρητικού σκάφους Μποτέγκο 5. Επί του πλοίου ενημερώθη λεπτομερώς επί του προγράμματος Πρίνους. Η πρώτη γεώτρηση βρίσκεται εις βάθος 1500 μέτρων και θα φτάσει τις 3000 μέτρα. Δια την εκμετάλλευση του κοιτάσματος θα εγκατασταθούν επί τόπου 5 εξέδρε. Θα πραγματοποιηθούν 19 γεωτρήσεις δια την εξόρυξη πετρελαίου. Εκτός της περιοχής του Πρίνου έχουν εντοπιστεί και άλλα αντίκλινα, εις τα οποία προβλέπεται να γίνουν σειρά γεωτρήσεων προς ανακάλυψη νέων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Ο κύριος Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον γοργό αριθμό των εργασιών. Το 1977 τοποθετούνται οι εξέδρες άντλησης πετρελαίου στη θάλασσα. Η Ελλάδα λοιπόν αποκτά θαλάσσια πετρελαιοπηγή. Με μεγάλη επιτυχία έγινε το τεστ καύσεων στον δεύτερο γεωλογικό ορίζοντα της γεωτρήσεως Πρίνος 4. Το τεστ παρακολούθησε και ο Υπουργός Βορείου Ελλάδος κ. Μάρτης, που έφτασε στον χώρο του τεστ με ελικόπτερο και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών των γεωτρήσεων που συνεχίζονται. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Βιομηχανίας έχει προγραμματίσει σειρά νέων ερευνών με πετρέλαιο που θα γίνονται στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη και στην Πεδιάδα των Σερών. Μελετάται επίσης η αξιοποίηση των αερίων που βρέθηκαν στην γεώτρηση Πρίνος 1 για βιομηχανικούς σκοπούς. Χρειάζεται όμως να περάσουν ακόμη 4 χρόνια ώστε το 1981 να παραχθεί επιτέλους το πρώτο βαρέλι ελληνικού πετρελαίου. Το 1985 είναι η καλύτερη χρονιά του πριν. Το πετρέλαιο ρέει άφθονο και η γεώτρηση βγάζει 28.000 βαρέλια την ημέρα. Το κοίτασμα όμως σταδιακά αρχίζει να στερεύει. Το 1984 και εγώ ξεκίνησα με την προοπτική ότι θα είμαι εδώ για 10 χρόνια περίπου. Σε αυτό το διάστημα υποτίθεται ότι θα ολοκληρώνονταν η παραγωγή πετρελαίου εδώ από τα κοιτάσματα του Πρίνου, αλλά αυτό έχει αλλάξει με την εφαρμογή νέας τεχνολογίας όλα αυτά τα χρόνια και νέες μεθόδους και νέες πολιτικές εξόρυξης. Καταφέραμε να αλλάξουμε τα πράγματα και να βγάλουμε σχεδόν διπλάσιο πετρέλαιο από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί και είμαστε σήμερα 35 χρόνια μετά και εξακολουθούμε να λειτουργούμε, να παράγουμε πετρέλαιο και υπάρχει και μεγάλη προοπτική για το μέλλον. Το 1994 έχουμε νέα χαμόγελα. Ανακαλύπτεται το γειτονικό κοίτασμα του Βόρειου Πρίνου και ξεκινάει και εκεί η παραγωγή. Το 1999, με την τιμή του πετρελαίου να έχει πέσει κάτω από τα 10 δολάρια το βαρέλι, η παραγωγή στον Πρίνο είναι πλέον ασύμφωνη. Οι Καναδοί επιστρέφουν το κοίτασμα στο ελληνικό δημόσιο και φεύγουν. Το 2001 έχουμε χαμόγελα και πάλι. Ανακαλύπτεται μέσω της ίδιας πλατφόρμας το γειτονικό κοίτασμα ΕΠΣΕ. Εγώ είμαι 15 χρόνια εδώ στην εγκατάσταση των θαλασσίων εγκαταστάσεων. Δυστυχώς δεν ήμουν από την πρώτη μέρα που βγήκε το πετρέλαιο, ήρθα αργότερα. Εγώ ήρθα το 2002, η εγκατάσταση λειτουργεί τουλάχιστον 35 χρόνια. Το παρακολουθούσα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Το 2003 ένας εκκεντρικός Ρουμάνος επιχειρηματίας έρχεται με δόξες και τιμές για να αγοράσει το κοίτασμα και τις εγκαταστάσεις. Λίγο αργότερα θα αρχίσει να διαιρέει στην Ελλάδα και το εξωτερικό ότι εντόπισε νέα τεράστια κοιτάσματα στον Πρίνο με 1 δισεκατομμύριο βαρέλια. Κοιτάσματα που βεβαίως δεν υπήρχαν πουθενά.
Ο συγκεκριμένος κύριος λοιπόν θα κάνει ένα ωραίο χρηματιστηριακό παιχνίδι, θα γίνει κατά πολλά εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος και απλά θα φύγει νύχτα. Πάρα πολλά χρόνια οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και ειδικά οι γεωτρήσεις και ειδικά οι έρευνες ήταν άβατο για τις κάμερες, για τους δημοσιογράφους κτλ. Γιατί αυτή η μυστικότητα, τι φοβάται μια εταιρεία, μη δει τις μεθόδους της ή άλλη, γιατί υπήρχε αυτή η μυστικότητα γενικά γύρω από τις έρευνες πετρελαίου. Και το λέω αυτό γιατί αυτό είναι και μια, ήταν τουλάχιστον μια διεθνής πρακτική. Υπήρχε έτσι μια φοβία ως προς το να δείξουμε τι ακριβώς κάνουμε. Εντάξει, είναι πολλοί λόγοι. Ένας από τους λόγους, τους βασικούς, είναι ότι με το πετρέλαιο μπορούν να παιχνούν πολλά παιχνίδια. Θυμίζω ότι το 2005, εδώ που είμαστε σήμερα στην Καβάλα, μια ξένη εταιρεία είχε ανακοινώσει ότι βρήκε 1 δισεκατομμύριο βαρέλια όταν μόλις είχε τρυπήσει μια ξερή γεώτρηση για να παίξει ένα χρηματιστηριακό παιχνίδι. Επομένως, πολλοί δεν θέλουν να ξέρουν ποια είναι η πραγματικότητα. Ένας άλλος λόγος είναι ότι αυτή είναι μια δουλειά η οποία έχει πάρα πολλούς κινδύνους και προσπαθούν πάρα πολύ να κρύψουν πράγματα τα οποία γίνονται. Εμείς εδώ είμαστε περήφανοι γιατί έχουμε τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία έχει παράξει πετρέλαιο τα τελευταία 30 χρόνια με ασφάλεια, 4 χιλιόμετρα από τις ακτές της Καβάλας. Και μπορούμε να είμαστε περήφανοι γιατί αυτή η εταιρεία και οι άνθρωποι της, οι άνθρωποι που βγαίνουν από την Καβάλα, που βγαίνουν από το ΤΕΙ της Καβάλας, πλέον έχουν φύγει από τα σύνορα της Ελλάδας και πάνε και στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ και στο Μαυροβούνι και σε άλλες χώρες. Εμείς είμαστε τελείως ανοιχτοί. Γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και πρέπει να δει ο κόσμος και να καταλάβει τι σημαίνει γεώτρηση πετρελαίου, τι σημαίνει παράγω πετρέλαιο. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι αυτό είναι μια απλή διαδικασία. Κάνω μια τρύπα, βγαίνει το πετρέλαιο και βγάζουν ωραία, πολλά λεφτά. Όλοι θα ήταν πολύ ωραία και πολύ εύκολα. Το 2003 οι εργαζόμενοι παίρνουν τις τύχες τους αλλά και τις εγκαταστάσεις στα χέρια τους. Κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν το εργοστάσιο και τις πλατφόρμες ανοιχτές. Όταν λοιπόν πρωτοσυζητήθηκε το κοίτασμα εδώ στον Πρίνο, η κεντρική ιδέα είναι ότι περνάει το γιγαντιαίο κοίτασμα που καταλήγει η Σαουδική Αραβία. Άρα, εμείς τρυπώντας εδώ, θα πάρουμε όλο το πετρέλαιο. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, όπως πάντα, εδώ στον κόρπο της Καβάλας υπάρχει πετρέλαιο. Και είμαι βέβαιος ότι η εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται θα βρει και άλλο πετρέλαιο εδώ. Από εκεί και μετά, η χώρα έχει πετρέλαιο, αλλά για να το πάρει το πετρέλαιο χρειάζεται και τεχνολογία, χρειάζεται και τύχη, αλλά χρειάζεται και λεφτά. Το 2007 ο εφοπλιστής Στάθης Τοπούζογλου και ο μηχανικός πετρελαίων Μαθιός Ρήγας θα αποκτήσουν τον έλεγχο των κοιτασμάτων με την εταιρεία Energean. Τότε ο Πρίνος είχε βεβαιωμένα αποθέματα μόλις 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Σήμερα, μετά από ένα μπαράζ γεωτρήσεων και ερευνών, τα βεβαιωμένα αποθέματα πλέον φτάνουν τα 30 εκατομμύρια βαρέλια. Ο Πρίνος όταν ξεκίνησε, το 1980 περίπου, οι προβλέψεις τότε ήταν ότι θα δώσει 60 εκατομμύρια βαρέλια. Έχει παράξει τα τελευταία 35 χρόνια 115 εκατομμύρια βαρέλια. Όταν τον πήραμε στα χέρια μας το 2007, όλοι πίστευαν ότι έχει τελειώσει και ότι πεθαίνει. Τότε λοιπόν τα αποθέματα τα οποία είχε ο Πρίνος ήταν μόλις 2 εκατομμύρια βαρέλια. Και για να το πούμε απλά, τι σημαίνει 2 εκατομμύρια βαρέλια, 1,5-2 χρόνια ζωή για μια επιχείρηση η οποία απασχολεί σήμερα 400 εργαζόμενους και είναι η μοναδική παραγωγή στην Ελλάδα. Γιατί να θυμίσουμε, εσείς βγάζετε εδώ 2.000 βαρέλια την ημέρα τώρα. Άρα λοιπόν σε ένα χρόνο περίπου 700 με 800.000 βαρέλια. Άρα 1,5-2 χρόνια ζωή. Αυτό και πιστεύαμε... για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ένα βαρέλι, επειδή αυτή είναι η μονάδα μέτρηση στο πετρέλαιο, είναι γύρω στα 180 λίτρα. Βεβαίως. Έτσι. Για να καταλαβαίνει κανείς τι παράγετε εσείς εδώ. Βέβαια, μιλάμε για αργό πετρέλαιο, ναι, το οποίο μετά πάει στα δηληστήρια, δηλίζεται και από εκεί επεξεργάζεται και βγαίνει η βενζίνη και τα υπόλοιπα παράγω του πετρελαίου. Επομένως, ο Πρίνος, όταν τον πήραμε στα χέρια μας, είχε τα 2 εκατομμύρια βαρέλια. Με τις επενδύσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, σήμερα έχουμε πιστοποιημένα από ξένο οίκο 30 εκατομμύρια βαρέλια. Τι σημαίνει αυτό απλά? 15 με 20 χρόνια ζωή ακόμα για τον Πρίνο. Γι' αυτό και έχουμε φέρει αυτό το γεωτρύπανο για να μπορέσουμε να τα παράξουμε αυτά τα βαρέλια. Εκτός από αυτό, φέτος το καλοκαίρι, το 2015, τελειώσαμε τις πρώτες τρισδιάστατες σεισμικές έρευνες που έχουν γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 15 χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουμε μια καινούργια εικόνα για τον Πρίνο, μια καινούργια εικόνα για όλη τη λεκάνη, μέσα από την οποία θα προκύψουν οι επόμενοι στόχοι. Έχετε αξιολογήσει αυτές τις μελέτες, είναι ενθαρρυντικές, δείχνουν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα κοιτάσματα? Εμείς πιστεύουμε ότι δεν μπορεί όλη η λεκάνη του Πρίνου να έχει γεννήσει μόνο το κοίτασμα του Πρίνου και του Βόρειου Πρίνου, τα οποία σήμερα εκμεταλλευόμαστε. Άρα η καινούρια φωτογραφία, η οποία σημειωτέων γίνεται με τελείως διαφορετικές τεχνολογίες από αυτές που γινόταν πριν από 30 χρόνια, θα μας έχει ήδη δείξει μια καινούρια εικόνα. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι θα βρούμε κι άλλα στην πορεία, τα οποία θα δώσουν ακόμα περισσότερη ζωή. Η παραγωγή την οποία περιμένουμε είναι γύρω στα 1.000 με 1.500 βαρέλια την ημέρα. Υπάρχει εκτίμηση πόσο μεγάλο είναι το συγκεκριμένο κοίτασμα, δηλαδή πόσες χιλιάδες βαρέλια, εκατομμύρια, δεν ξέρω, έχει μέσα? Υπάρχει εκτίμηση, ναι, η οποία είναι για γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια.
για αυτά τα 30 εκατομμύρια βαρέλια, αλλά και για την προσδοκία βεβαίως ότι ο κόλπος της Καβάλας έχει πολλά ακόμη κοιτάσματα να δώσει, η εταιρεία απέκτησε ένα νέο σύγχρονο γεωτρύπανο, το Energean Force. Το τρυπάνι που ήδη έχει δέσει πάνω στην πλατφόρμα και σκάβει τώρα σε βάθος 3.000 μέτρων. Επικεφαλής αυτής της γεώτρησης είναι ο Παύλος, ένας Έλληνας πολίτης του κόσμου που έχει εργαστεί σκάβοντας για πετρέλαιο ακόμη και στην παγωμένη Βόρεια Θάλασσα. Σήμερα ο Παύλος στέκεται πάνω από το μωρό του, το γιγαντιαίο τρυπάνι, το οποίο πλέον απέχει ελάχιστα μέτρα από το νέο κοίτασμα. Εδώ τώρα με βάση τις εκτιμήσεις, με βάση τις μελέτες, τι έχουμε από κάτω, γιατί κοίτασμα μιλάμε. Εδώ μιλάμε, η παραγωγή την οποία περιμένουμε είναι γύρω στα 1000 με 1500 βαρέλια την ημέρα. 1500 βαρέλια την ημέρα. Έξτρα στην ήδη υπάρχουσα παραγωγή. Η οποία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στις 2200 βαρέλια την ημέρα. Υπάρχει εκτίμηση πόσο μεγάλο είναι το συγκεκριμένο κοίτασμα, δηλαδή πόσες χιλιάδες βαρέλια, εκατομμύρια δεν ξέρω έχει μέσα. Υπάρχει εκτίμηση, ναι, η οποία είναι για γύρω στα 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια. 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια. Παρόλα αυτά, αυτά είναι οι εκτιμήσεις σας, έτσι. Πάτε και λίγο δηλαδή. Σαν τους κυνηγούς χρυσού θέλω να πω, ακριβώς. Ότι μόλις μπεις στο κοίτασμα τότε καταλαβαίνεις τι έχεις. Τότε ακριβώς θα καταλάβεις το τι έχεις, τότε ακριβώς θα καταλάβεις το τι θα βγεις στην επιφάνεια. Υπάρχουν ποιότητες πετρελαίου, δηλαδή μπορείς να χτυπήσεις μια ποιότητα που να μην είναι τόσο καλή ή να χτυπήσεις κάτι το οποίο δεν περίμενες. Ναι, ισχύει, αλλά όχι εδώ, σε αυτή την περιοχή. Παραδείγματος χάρη, ο Πρίνος είναι ένα well known, ας το πούμε, κοίτασμα. Η δουλειά αυτή γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Επομένως, το API του πετρελαίου το οποίο υπάρχει είναι πάλι το ίδιο. Μπορεί να είναι κάποιες βαθμίδες καλύτερο, κάποιες βαθμίδες χειρότερο, αλλά είναι το ίδιο. Αυτό εδώ είναι ένα δείγμα πετρελαίου που το πήραμε σήμερα από τον Βόρειο Πρίνο και θα μετρήσουμε περιεκτικότητα νερού. Σε πολύ λίγο λοιπόν, αν όλα πάνε καλά βεβαίως, ακόμη περισσότερο πετρέλαιο θα αναβλύζει στην πλωτή Εξέρα. Οι έρευνες όμως δεν θα σταματήσουν εδώ. Από το ίδιο σημείο, το τρυπάνι θα αρχίσει σύντομα να σκάβει και πάλι. Με άλλη κατεύθυνση βεβαίως αυτή τη φορά. Για να εντοπίσει έτσι μια άλλη γειτονική λίμνη πετρελαίου, πάντα στον κόλπο της Καβάλας και να φέρει στην επιφάνεια μερικά ακόμη εκατομμύρια βαρέλια. Όταν λοιπόν φτάνει στο κοίτασμα, στην ουσία ανακαλύπτει και τι ψάρια πιάσαμε, έτσι, σαν τον ψαρά στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Δηλαδή καταλαβαίνει από ένα σημείο και μετά αν αυτό που έχουμε είναι σημαντικό, αν αυτό που έχουμε δεν είναι. Εκείνη πρέπει να είναι η πιο σημαντική μέρα. Μετά από πόσο καιρό. Ακριβώς. Δηλαδή, στην ουσία, αυτό το οποίο κάνεις είναι όσο και αν δούλεψες, όσο χρονικό διάστημα και αν πέρασε, έχεις φτάσει στο στόχο σου. Ο στόχος είναι να βγάλεις το πετρέλαιο. Άρα, η πολύ σημαντική ημέρα είναι εκείνη. Έτσι, η μαζεύεται εκείνη, όλη η ομάδα, μαζεύονται όλοι οι εργαζόμενοι. Πατιέται το κουμπί, ανοίγεις τη βάνα, έρχεται το πετρέλαιο, όλοι είμαστε ικανοποιημένοι, όλοι είμαστε χαρούμενοι και τα συγχαρητήρια σε αυτούς που δουλέψαμε για τη δουλειά. Πόσο καιρό χρειάζεται προετοιμασία, δουλειά, αυτό που βλέπουμε τώρα και πολλά ακόμη για να φτάσουμε. Σε αυτό το σημείο που θα φτάσετε εσείς σε 10 μέρες περίπου. Ακριβώς. Χρειάζεται πολύ δουλειά, χρειάζεται πολύ προγραμματισμός, χρειάζονται πολλά λεφτά, έτσι ώστε να μπορέσεις να έχεις τα πάντα μαζεμένα, έτσι ώστε να μην έχεις κάποιες καθυστερήσεις. Μιλάμε για μήνες. Εμάς αυτό το συγκεκριμένο πηγάδι μας πήρε γύρω στους 2 με 2,5 μήνες για να το σχεδιάσουμε και να μαζέψουμε τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε. Τώρα, υπάρχει περίπτωση να έχετε πέσει έξω, δηλαδή τι εννοώ, να σκάψεις, να φτάσεις στα 3 χιλιόμετρα. Και μετά από 15 μέρες να μην βγάλεις τίποτα. Υπάρχει, έχει συμβεί αυτό. Αυτό συμβαίνει συνήθως στα πηγάδια τα οποία πας για πρώτη φορά. Είναι επισκέψιμα για πρώτη φορά. Τα exploration wells, όπως λέγονται. Ναι. Δηλαδή θα πας, έχεις έναν στόχο, τον οποίο τον έχουν δώσει δύο λόγοι. Δεν ξέρεις όμως αν έχει ή αν δεν έχει. Είναι εξαρτητικό. Πας, τρυπάς και αντί για πετρέλαιο μπορεί να βρεις νερό. Ή μπορεί να μην βρεις τίποτα. Ωραία. Αναγκαστικά σημαίνει ότι όσα χάλασες πέσαν έξω. Εδώ στο συγκεκριμένο όχι, διότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει πετρέλαιο, ξέρουμε που είναι και γι' αυτό πάμε για το πετρέλαιο. Εδώ συνέβαινε αυτό, θα πέφτα μόλις στη θάλασσα. Ακριβώς. Θα πέφτα μόλις στη θάλασσα. Να σε καλά. Τώρα, εξήγησέ μας τη διαδικασία. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σου κατεβάζουν σταδιακά κάποιες σωλήνες κάτω. Ακριβώς. Τι κάνουν ακριβώς. Αυτές εδώ οι σωλήνες λέγονται διαδυτικά στελέχη. Τα διαδυτικά στελέχη ενώνονται με το κοπτικό άκρο και είναι 9 μέτρες. Και τις ενώνεις μία-μία έτσι ώστε να φτάσεις στο επιθυμητό σου βάθος. Παραδείγματος χάρη τώρα να υπολογίσεις ότι για 90 μέτρα χρειάζομαι 10 σωλήνες. Ναι. Από τη στιγμή που θα τις κατεβάσουν και θα τις συνδέσουν στον απαιτούμενο αριθμό παραδείγματος χάρη το οποίο χρειάζεται, θα αρχίσει το γεωτρύπανό μας να τρυπάει, να δίνει περιστροφική κίνηση δηλαδή, να τρυπάει έτσι ώστε να φάει το κοίτασμα, να φάει συγγνώμη το πέτρωμα το οποίο είναι κάτω, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο δηλαδή, κοίτασμα. Δηλαδή όλες αυτές οι σωλήνες σε μήκος 3 χιλιόμετρων γυρίζουν μαζί. Ακριβώς. Γυρίζουν αυτό φαντάζομαι απαιτεί μια τεράστια δύναμη, έτσι. Βεβαίως. Μεγάλη δύναμη, η οποία έρχεται από την πάριζα. Πάνω στην οποία είναι οι μηχανές μας, οι γεννήτριές μας,
πάνω στην οποία είναι τα καζάνια της λάσπης που πομπάρουν τη λάσπη μέσα στο πηγάδι. Όταν έχεις 100, 200, 500 σωλήνες κάτω, έχεις πάρα πολλές πιθανότητες να συμβεί κάτι. Ακριβώς. Για παράδειγμα, να σπάσει μια σωλήνα. Εκεί τι γίνεται? Ακριβώς. Όταν θα σπάσει μια σωλήνα, παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική, μια συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία λέγεται φύση, ψάρεμα. Δηλαδή, στην ουσία, κατεβάζεις κάποια ειδικά εργαλεία, τα οποία πας, πιάνεις τη σωλήνα την κομμένη και προσπαθείς να την ανακτήσεις. Δηλαδή, αυτό σου τρώει βέβαια χρόνο. Αυτό σου τρώει χρόνο, σου τρώει χρήμα και πέφτεις από προγραμματισμού περιάς έξω. Όσο μιλάμε με τον Παύλο, το τρυπάνι για λόγους ασφαλείας δεν γυρίζει. Γύρω του, όλοι ανυπομονούν να τελειώσουν. Πιο ανυπόμονος από όλους, ο επικεφαλής της εταιρείας, Μαθιός Ρήγας. Κάθε λεπτό που περνάει για αυτόν κοστίζει. Και όσο καθυστερεί ο εντοπισμός του κοιτάσματος, χάνει χρήματα. Πολλά χρήματα. Γιατί και το πετρέλαιο δεν ρέει ακόμη, τρυπάνια, αναλώσιμα, ενίκια και εργαζόμενοι βεβαίως πρέπει να πληρωθούν. Οι γεωτρήσεις, θα μας πει, είναι ένα εξαιρετικά ακριβό σπορ. Κάθε λεπτό καθυστέρησης, κάθε ώρα καθυστέρησης εσάς κοστίζει, έτσι. Ακριβώς. Είναι κοστολογημένο το πόσο κοστίζει. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, εσύ ξέρεις, ας πούμε, ότι τώρα που εμείς κάνουμε αυτό το γύρισμα και σε καθυστερούμε, στοιχίζει. Κάνει λεπτά. Γιατί θα μπορούσες να έχεις φτάσει πιο γρήγορα στο κοίτασμα, έτσι. Να βγάζεις πιο γρήγορα. Ένα βαρέλι πετρέλαιο κάθε πόση ώρα βγαίνει? Ένα βαρέλι πετρέλαιο βγαίνει κάθε 10 δευτερόλεπτα. Κάθε 10 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, κάθε 10 δευτερόλεπτα που μιλάμε, εσύ χάνεις ένα βαρέλι. Ακριβώς. Έτσι. Ωραία, τώρα αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Άρα πρέπει να σε ρωτήσω πολλά πράγματα και γρήγορα. Εδώ πέρα, αυτό είναι μια πολύ ομαδική δουλειά. Ακριβώς. Έτσι. Πόσοι είσαστε σε αυτή την ομάδα του γεωτρύπαν? Εδώ ακριβώς τώρα να φανταστείς, επειδή είναι μια μπάριζα και το γεωτρύπανο, είναι υποστηρικτική μπάριζα για το γεωτρύπανο, αυτή τη στιγμή πάνω είμαστε γύρω στα 90 άτομα. 90 άτομα. Χρειάζεται το drilling team, χρειάζεται το barge team. Όλοι δουλεύουν μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουν να φέρουν τις σωλήνες πάνω, να δέσουν τις σωλήνες, να τις κατεβάσουν όλες μαζί κάτω και να μπορέσουν να βγάλουν πετρέλαιο. Ωραία, εδώ έχει μια σειρά από ειδικότητες. Ακριβώς. Οι άνθρωποι κλειδιά σε αυτή τη δουλειά τι κάνουν? Δηλαδή, ποιοι είναι οι άνθρωποι χωρίς τους οποίους δεν γίνεται τίποτα? Πρώτα απ' όλα είναι αυτός που πληρώνει. Αυτός που δίνει τα λεφτά. Άμα δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Από εκεί και πέρα είναι μια σειρά επαγγελματιών. Επενδυτής. Ακριβώς. Επενδυτής είναι ο άνθρωπος κλειδί. Από εκεί και πέρα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πρέπει να δουλέψουν μηχανικοί στο γραφείο ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν την γεώτρηση, ώστε να μπορέσουν να βρουν τα απαραίτητα υλικά τα οποία χρειάζεται, να αγοράσουν τα υλικά, να τα φέρουν τα υλικά εδώ πέρα και από εδώ και, από εδώ και πέρα θα αναβάλουμε εμείς. Ναι. Δηλαδή να πάρουμε, να τα στήσουμε ο γεωτρυπανιστής, ο driller, ο tool pusher, ο barge master, ο OIM. Πες τα μου στα ελληνικά τώρα αυτά. Λοιπόν, ο γεωτρυπανιστής είναι αυτός ο οποίος χειρίζεται το γεωτρύπανο, είναι αρχηγός του γεωτρυπάνου. Ο tool pusher. Χειριστής γεωτρύπανου. Έχουμε στην Ελλάδα τέτοιος? Δυστυχώς έχουμε ελάχιστους οι οποίοι δουλεύουν σε υδρογεωτρήσεις. Μιλάμε για μικρά βάθη, μιλάμε για μικρά γεωτρύπανα. Η αρχή λειτουργίας ναι, μεν είναι η ίδια, αλλά το drilling του πετρελαίου, οι γεωτρήσεις πετρελαίου έχουν τα μυστικά του. Άνεργος γεωτρυπανιστής υπάρχει? Από όσο γνωρίζω, όχι. Μόνο... Για να βλέπουμε ότι σε μια εποχή με 30% ανεργία υπάρχουν και πολύ περιζήτητες δουλειές. Ακριβώς. Για πες μου άλλη ειδικότητα. Άλλη μια ειδικότητα είναι ο barge captain, ο οποίος είναι ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος της μπάριζας στην ουσία, όπου εδώ έχουμε και Έλληνες. Έτσι, γιατί η Ελλάδα υποθερμικό γίνεται τεράστια. Ο καπετάνιος έχουμε. Ακριβώς. Μετά είναι κάποιος ο οποίος θα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα, έτσι ώστε να είναι ο installation manager, όπως λέγεται. Δηλαδή, ο διευθυντής της όλης εγκατάστασης. Έτσι ώστε θα έχει επιθυμεί την ασφάλεια όλου του πληρώματος, θα έχει επιθυμεί την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την ασφάλεια του διατηρητικού εξοπλισμού. Αυτό που σπρώχνουμε τώρα τι είναι? Αυτό που σπρώχνουμε τώρα λέγεται combination tool. Είναι ένα εργαλείο το οποίο κατεβαίνει και σε βοηθάει να σετάρεις στη θέση την οποία χρειάζεσαι μία πλάκα, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις κάποια pressure test. Μάλιστα. Και για να καταλάβουμε αυτό το κίτρινο μηχάνημα τώρα είναι μια τεράστια δαγκάνα από ό,τι καταλαβαίνω. Ένας τεράστιος κάβουρας να υπολογίσεις. Ναι. Ο οποίος σηκώνει και τοποθετεί στη θέση της μέσα στην τρύπα την. Ακριβώς. Σηκώνει, σφίγγει και ξεσφίγγει τη σωλήνη. Τον οποίο όπως λέτε το χειρίζονται Έλληνες, έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ο κύριος Ρήγας τώρα έχει μια σημαντική διαφορά από όλους εμάς τους υπόλοιπους. Όταν οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν, εκείνος δεν χαίρεται καθόλου. Δεν σκέφτεται αν θα γεμίσει φθηνότερα το αυτοκίνητο τον καυστήρα του, σκέφτεται αν η επένδυσή του στον πρίνο θα είναι βιώσιμη ή όχι. Εσείς τώρα φτάνετε σε ένα κοίτασμα σε μερικές ημέρες και ως εταιρεία, αλλά και ως επικεφαλής εταιρείας εσείς προσωπικά θα γίνετε δισεκατομμυριούχος σε λίγες μέρες. Θα λύσετε τα οικονομικά σας προβλήματα και όλη η περιοχή θα λύσει, ή είναι ένα κοίτασμα το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί, να συνεχίσει να παράγει
και προσδοκάτε σε καλύτερα πράγματα. Κοιτάξτε, ο Πρίνος έχει ένα χαρακτηριστικό. Είναι ένα κοίτασμα παλιό, όριμο όπως το λέμε στη δικιά μας γλώσσα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παράξει πολύ περισσότερο. Δισεκατομμυριούχοι δεν θα γίνουμε για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, αυτό είναι σίγουρο. Ο στόχος μας από τον Πρίνο είναι να διατηρούμε στη ζωή την εταιρεία. Έχουμε 400 εργαζόμενους με μοναδική εμπειρία στην παραγωγή πετρελαίου και με βάση την εμπειρία και τη γνώση τους θα πάμε να βρούμε καινούργια κοιτάσματα αλλού. Ο Πρίνος θα συνεχίσει να έχει πολλή ζωή ακόμα, όπως είπα. Μην ξεχνάμε ότι η τιμή του πετρελαίου σήμερα είναι 45 δολάρια, ήταν 140 πριν από ένα χρόνο. Επομένως, στην ίδια παραγωγή, εμείς παίρνουμε 100 δολάρια για κάθε βαρέλι που παράγουμε λιγότερα από αυτά που παίρναμε πριν, με τα ίδια έξοδα. Επομένως, ο στόχος μας είναι η βάση, ο Πρίνος, να γεννάει γνώση, να γεννάει ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε να βρουν πετρέλαιο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Άρα, πρακτικά, όταν εμείς βλέπουμε ότι η τιμή της βενζίνης πέφτει και χαιρόμαστε για τα αυτοκίνητα, εσείς είστε ο μόνος άνθρωπος που στεναχωριέται, έτσι. Ακριβώς. Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ακριβώς. Και έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι όσο πέφτει η τιμή, αυξάνεται η κατανάλωση, ανεβαίνουν οι οικονομίες και άρα μακροπρόθεσμα θα ξαναδούμε καλύτερες τιμές. Εγώ για το καλό των υπολείπων να ευχηθώ να παραμείνετε στεναχωρημένος για ένα διάστημα τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν και τα οικονομικά της χώρας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο περισσότερος κόσμος και αν τα καύσιμα παραμένουν χαμηλά, είναι μια παρηγοριά. Όσο το γεωτρύπανο πλησιάζει το κοίτασμα μέτρο με το μέτρο, αγωνία δεν έχει βεβαίως μόνο επιχειρηματίας. Όλοι οι εργαζόμενοι πάνω στην πλατφόρμα ξέρουν ότι όταν το τρυπάνι τρυπήσει τη λίμνη με το πετρέλαιο, εκείνοι θα έχουν εξασφαλίσει ακόμη 10 χρόνια σταθερής εργασίας. Για νέους εργαζόμενους λοιπόν, όπως ο Αρτέμις για παράδειγμα, αυτές οι ημέρες είναι γεμάτες αγωνία και προσμονή. Όταν νιώσεις την ειδονή ότι βγαίνει πετρέλαιο, δεν θα ξεχάσω πριν 3 χρόνια το τελευταίο μας πηγάδι, 4 ώρα το πρωί, ήμασταν όλοι κάτω στα δέντρα και ακούσαμε το πηγάδι να δονίζεται και είχαμε τέτοια χαρά που και ένα χρόνο και 2 χρόνια να κάτσουμε μέσα, όταν βλέπεις ότι παράγεται το πετρέλαιο και οι κόποι σου πάνε χαλάλι, τότε καταλαβαίνεις ότι όλα τα ξεχνάς. Ο Αρτέμις έχει συνηθίσει πλέον να ζει και να εργάζεται στη μέση της θάλασσας. Σύντομα όμως θα πρέπει να αλλάξει και πάλι συνήθειες. Η εταιρεία ετοιμάζει τη νέα της γεώτρηση στο Κατάκολο και ο Αρτέμις θα αναλάβει σε εκείνη η θέση ευθύνης. Κατάγομαι και από τη Δυτική Ελλάδα και είναι ένας χώρος και τόπος ο οποίος έχει προοπτική, γιατί ο Πρίνος είναι και 30 χρονών. Παίρνοντας την τεχνογνωσία μου από εδώ, από το Πρίνο και μαθαίνοντας πολλά πράγματα, κυρίως ότι ο Πρίνος είναι από τα πολύ λίγα κοιτάσματα στον κόσμο που δεν έχει υπάρξει ούτε μία πετρελοκυλίδα, θα ήθελα αυτή την τεχνογνωσία να τη μεταφέρω στην περιοχή μου, στην Πάτρα, στην Ηλία, στον νομό Αχαΐας και να μπορέσουμε η εταιρεία μου με ελληνικά χέρια και με το ελληνικό γεωτρύπανο να παράξει το πετρέλαιο της Ελλάδος. Το Κατάκολο είναι το νέο μεγάλο στοίχημα, αλλά δεν είναι το μόνο στη Δυτική Ελλάδα. Οι σεισμικές έρευνες, οι πειραματικές γεωτρήσεις, οι μελέτες βεβαίως δείχνουν ότι σε πολλές περιοχές στη Δυτική Ελλάδα υπάρχει πετρέλαιο. Δεν θα επιχειρήσουμε από τη θάλασσα, είναι περιοχή κρουαζιέρας. Και θα προσπαθήσουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον να το αποφύγουμε. Έχουμε επιλέξει μια θέση κοντά στο βιολογικό καθαρισμό. Είναι περίπου 1 χιλιόμετρο από εδώ. Είναι ο βιολογικός καθαρισμός εκεί, λειτουργεί. Είναι μια περιοχή η οποία έχει ήδη υποβαθμιστεί από τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού. Έχουμε καθορίσει μια ανέκταση γης εκεί από την οποία μπορεί να ξεκινήσουμε τη γιώτρηση. Η γιώτρηση θα ξεκινήσει από τη ξηρά. Θα πάει αρχικά γύρω στα 500-600 μέτρα κατακόρυφα μέσα στη γη και μετά θα αρχίσει να οριζοντιώνεται για να πάει στο κοίτασμα 3,5 χιλιόμετρα από το ακροτήρι, 3,5 χιλιόμετρα και σε βάθος περίπου 2.500 μέτρων. The most prospective area is the western coast on the Ionian Sea, the Aegean Sea, coming down from Albania down to the Peloponnese. We're working hard to try to commercialize the discovery in Katakolo, which we are confident that we can do. It's sat there for 30 years, but I think we can bring new technologies, new thoughts, new ideas to it and make it commercial. And then if we can drill some exploration wells in Ioannina, I think there's no reason why we shouldn't find some more hydrocarbons. I don't think it's going to be another North Sea, but you know, I think we can definitely, you know,
hopefully find fields which are, you know, two or three times the volume that has been produced to date in the Prinos area. Το κατάκολλο είναι το μοναδικό άλλο κοίτασμα στην Ελλάδα που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε κοίτασμα. Κοίτασμα σημαίνει ότι το έχω βρει, έχω πιστοποιήσει ότι υπάρχει και μπορώ να το παράξω. Τη δεκαετία του 80 η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου τότε έκανε μια γεώτρηση και βρέθηκε το κοίτασμα του κατακόλου. 30 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα. Σήμερα, με τις νέες τεχνολογίες που μπορούμε να πάμε οριζόντια, σχεδιάζουμε να κάνουμε μια γεώτρηση από τη στεριά, η οποία θα πάει οριζόντια 4 χιλιόμετρα για να βρει το κοίτασμα που έχει ήδη βρεθεί στο κατάκολο. Η γεώτρηση σχεδιάζουμε να ξεκινήσει το 2017, σε ένα χρόνο και κάποιους μήνες. Κάνουμε όλες τις προετοιμασίες, θα υποβάλουμε τα σχέδιά μας στην ελληνική κυβέρνηση και θα περιμένουμε να πάρουμε τις απαραίτητες εγκρίσεις. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίπτωση, γιατί όχι μόνο θα βάλουμε άλλο ένα κοίτασμα σε παραγωγή εκτός από τον Πρίνο, αλλά θα μάθουμε πώς παράγεται και πετρέλαιο από άλλα κοιτάσματα όπως αυτά της Δυτικής Ελλάδας, που μέχρι σήμερα δεν τα γνωρίζουμε. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την παραγωγή όλης της λεκάνης της Ελλάδας. Θα είναι η αρχή, λέτε. Θα είναι η αρχή. Το μέγεθος των κοιτασμάτων, η ποιότητα του πετρελαίου και το κόστος εξόρυξής του βεβαίως ξεκαθαρίζουν μόνο όταν το τρυπάνι αρχίζει και σκά. Μέχρι τότε πάντως θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν σημεία όπως εδώ που βλέπετε στα φαράγγια των Ιωαννίνων, όπου πετρέλαιο αναβλύζει ελεύθερα στην επιφάνεια του εδάφους. Εδώ είναι το βουνό των Κουρέντων, στις παρυθές του οποίου κάτω είναι το χωριό της Δραγοψάς. Προχωρώντας προς τα εδώ, βλέπουμε. Κατεβαίνει το βουνό των Κουρέντων και μέσα στην κοιλάδα είναι ο ποταμός Σμολίτσας. Εκεί, στην μέση της κοιλάδας, είναι μια περιοχή όπου βγαίνουν πετρέλαια. Αν περπατήσει κανείς στα φαράγγια και στην περιοχή της Ηπείρου, έξω από τα Γιάννενα, βλέπει ζωντανό πετρέλαιο να ρέει. Να αναβλύζει. Να αναβλύζει. Στις όχθες του ποταμού Σμολίτσα, όπου βλέπουμε ότι η εκροή πετρελαίου είναι ακόμα πιο πυκνή. Το βλέπετε εδώ, πώς τρέχει η μπίσα. Και όπως βλέπετε και μέσα, ο λάκκος εκεί είναι γεμάτος. Εδώ είναι πάρα πολύ, κοιτάξτε να δείτε. Τώρα παίρνουμε ένα δείγμα. Το μαύρο πέτρωμα που βλέπουμε πίσω είναι ψαμίτης εμποτισμένος με πετρέλαια. Αυτό είναι γεμάτο πετρέλαιο. Μέσα σε αυτό το βράχον όλο που βλέπουμε το μαύρο έχει φτιάξει ο Νικολέσκου το 1918 στοές. Υπάρχουν στοές μέσα, τούνελς, από τα οποία μάστευαν αυτό το πετρέλαιο. Μικρές ποσότητες, αλλά το εκμεταλλευόντουσαν τότε, με την τότε εποχή, το 1918. Μετά κατάλαβαν ότι δεν είναι τίποτε σπουδαίο και έφυγαν. Είναι μια επένδυση που λειτουργεί από το 81, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και ατύχημα στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως μόνο το Ιόνιο. Στην διάρκεια της περασμένης χρονιάς, τεράστιες προσδοκίες καλλιεργήθηκαν για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης. Αρχικές μελέτες μιλούσαν για τεράστια πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου, ανάλογα με εκείνα που ήδη έχουν εντοπιστεί σε θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου και της Αιγύπτου. Στην Κύπρο λοιπόν βρέθηκαν οι βρογονάνθρακες. Στην Αίγυπτο βρέθηκε ένα τεράστιο κοίτασμα. Στα νότια της Κρήτης, γιατί δεν υπήρξε ενδιαφέρον από τις μεγάλες εταιρείες να πάνε και να κάνουν τις έρευνες, αφού τα οικόπεδα ήταν προς δημοπράτηση? Είναι τεράστια τα βάθη, είναι το κόστος απαγορευτικό, είναι η κατάσταση στην οποία είπατε? Τι είναι αυτό που δεν μας δείχνει ένα ενδιαφέρον, μια κινητικότητα? Σε 3 με 3.500 μέτρα βάθος νερού, μια γεώτρηση σήμερα είναι τεχνικά πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ ακριβή. Μιλάτε για τα βάθη, για νότια, τα βάθη της νότια της Κρήτης. Νότια της Κρήτης λοιπόν έχουμε τεράστια βάθη και έχουμε μια περιοχή που είναι ακόμα ανεξερεύνητη. Μια γεώτρηση εκεί
στις τιμές που βλέπαμε τότε στα γεωτρύπανα, θα μπορούσε να κοστίζει για 150 εκατομμύρια δολάρια. Με πιθανότητα επιτυχίας συνήθως λιγότερα από 10%. Καταλαβαίνετε άμα λοιπόν. Με τέτοια πιθανότητα σκάβει κανείς. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να ρισκάρει ένα τέτοιο ποσό με μια πολύ μικρή πιθανότητα να έχει επιτυχία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βλέποντας τα ρίσκα και τα πιθανά κέρδη, είναι πολύ εύκολο για κάποιον να πει ότι δεν πάω ακόμα στην Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ο πρώτος, ο οποίος θα το δοκιμάσει. Εκτιμώ ότι θα έρθει αυτή η ώρα που θα πάνε και εκεί οι εταιρείες, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα από τα πιο εύκολα. Τα πιο εύκολα είναι τα χερσαία. Οι κλασικές ελληνικές υπερβολές δεν θα μπορούσαν βεβαίως και εδώ να λείψουν. Ξαφνικά λοιπόν, πριν ακόμη μπει τρυπάνι, λύσαμε το ενεργειακό μας πρόβλημα. Γίναμε πρακτικά Σαουδάραβες, λύσαμε τα οικονομικά μας θέματα και αρχίσαμε να συζητάμε και σε ποιους θα κάνουμε εξαγωγές. Όταν ήρθε η ώρα του διαγωνισμού όμως, το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα μικρό και οι μεγάλες διεθνείς εταιρείες απούσες. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Αν πάει κανείς στη Ζάκυνθο, υπάρχει η περίφημη πηγή του Ηροδότου. Αν πάει παρακάτω στο Κατάκολο, βλέπει φυσικό αέριο να βγαίνει. Άρα, πετρέλαιο υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν είναι παγιδευμένο και ποια είναι η ποσότητά του και αν είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμο. Αυτό πρέπει να το κάνουν οι εταιρείες. Επομένως, η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια τη διαδικασία για να βρούμε πόσο πετρέλαιο έχουμε. Mm-hmm. Πρέπει να σταματήσει η κουβέντα για τα δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και τα τρισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου που θα βρούμε, να κλείσουμε τους διαγωνισμούς που τρέχουν τώρα, να προσελκύσουμε και άλλες εταιρείες εκτός από τις ελληνικές που δουλεύουμε σήμερα εδώ, ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε τι έχουμε. Είναι όμως μια αγορά και ένας τομέας ο οποίος μπορεί να δώσει πραγματικά πολύ μεγάλη όθηση σε μια χώρα. Μπορεί να δώσει, αλλά εμείς υπάρχει εντύπωση ότι προσγειωθήκαμε ανώμαλα το τελευταίο διάστημα. Τι εννοώ, ακούγαμε για νότια της Κρήτης, ακούγαμε για τη Δυτική Ελλάδα. Όταν ήρθε η ώρα των διαγωνισμών, οι μεγάλοι πετρελαϊκοί κολοσσοί του εξωτερικού, αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να έρθουν και να κάνουν τις άμεσες έρευνες, δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον. Άρα, δύο πράγματα συμβαίνουν. Ή η τιμή του πετρελαίου είναι πολύ χαμηλή αυτό το διάστημα και έτσι δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ή δεν πιστεύουν ότι τελικά η χώρα μας έχει τέτοιες ποσότητες. Ή και τα δύο. Κοιτάξτε, εμείς μιλάμε πάρα πολλές μεγάλες ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα. Ο προβληματισμός τους, καταρχήν, είναι η τιμή του πετρελαίου, η οποία έχει πέσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και για να μπει κάποια μεγάλη εταιρεία σε μια καινούρια χώρα θα πρέπει οι συνθήκες να είναι όριμες. Ο δεύτερος λόγος είναι η πολιτική αστάθεια την οποία είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και προφανώς οι μεγάλες εταιρείες θέλουν να ξέρουν ότι αυτό που θα ξεκινήσει θα είναι μια διαδικασία που θα τελειώσει και θα μπορέσει σύντομα να ξεκινήσει η έρευνα. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι ακόμα δεν έχουμε αποδείξει αν έχουμε ή όχι πετρέλαιο. Αυτό που γίνεται συνήθως όμως είναι ότι μικρές εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο, εμείς θεωρούμαστε μικροί, mm-hmm. αλλά για την Ελλάδα είμαστε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή. Μπαίνουν μπροστά. Ξεκινάνε, βρίσκουν και μετά έρχονται όλοι μεγάλοι. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην Κύπρο έγινε ο αντίστοιχος διαγωνισμός, δεν πήγε κανένας από τους μεγάλους. Βρέθηκε η Νόμπλ, έκανε την πρώτη γεώτρηση, βρήκε το κοίτασμα στην Αφροδίτη και μετά ακολούθησαν η Total, η Eni, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και πολλοί άλλοι. Επομένως πρέπει να βγουν οι μπροστάριδες, όπως είμαστε εμείς. Να περάσουν την πρώτη δύσκολη φάση της έρευνας και μετά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και οι μεγάλοι. Πετρέλαιο πιθανότατα σε μεγάλες ποσότητες κρύβει βεβαίως και το Αιγαίο. Εκεί όμως υπάρχει το πρόβλημα με τους Τούρκους. Οι οποίοι είναι βέβαιοι ότι δεν θα διστάσουν να φτάσουν ακόμη και σε πόλεμο με την Ελλάδα αν η χώρα μας επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτου. Τι ζητούν? Συνεκμετάλλευση. Ποσοστό δηλαδή στην ουσία από όποια ποσότητα βγει στην επιφάνεια και πιθανότατα κοινές γεωτρήσεις. Εξαιρείς το Αιγαίο από οποιαδήποτε εκμετάλλευση για πάντα, διαφυλάσσοντας κυριαρχικά σου δικαιώματα. Και τι δικαιώματα είναι στην πράξη αυτά, αν δεν μπορείς να τα ασκήσεις? Δέχεσαι τη συνεκμετάλλευση μοιράζοντας τα κέρδη με τους Τούρκους? Και στο τέλος, μπαίνει στη ζυγαριά η εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων με μια πιθανή οικονομική σωτηρία που μπορεί να φέρει ένα νέο μεγάλο κοίτασμα? Αυτά είναι τα ερωτήματα που απασχολούν και θα μας απασχολούν για δεκαετίες στο μέλλον. Καλό είναι, ναι. Υπάρχουν πετρέλαια για να κινητοποιούνται οι πολιτικοί και να ασχοληθούν με το θέμα. Από εκεί όμως και μετά, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τους επενδυτές. Οι επενδυτές βάζουν το χέρι στην τσέπη και το βάζουν βαθιά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είναι λίγο πιο σιγουρεμένοι ότι υπάρχει πετρέλαιο. Θεωρώ ότι υπάρχει πετρέλαιο, θα βγει. Καλό είναι η πολιτεία να ετοιμάσει το νομικό της πλαίσιο έτσι ώστε να τους υποδεχθεί. Το βέβαιο είναι πάντως ότι η Σαουδική Αραβία δεν θα γίνουν. Τουλάχιστον αν δεν υπάρξει μια θεαματική ανακάλυψη που κανείς αυτή τη στιγμή δεν περιμένει. Οι δρόγονάνθρακες όμως στην Ελλάδα υπάρχουν και θα υπάρχουν.
Και αυτό το κυνήγι του ορυκτού θησαυρού συναρπάζει δεκάδες νέους που θέλουν να το ακολουθήσουν ως επάγγελμα. Στο ΤΕΙ της Καβάλας, αγόρια αλλά και κορίτσια σπουδάζουν για να γίνουν οι κυνηγοί του μαύρου χρυσού του μέλλοντος. Αναγκαστικά φόρεσα τις ειδικές μπότες και στολή και κράνος και προστατευτικά γυαλιά και τα πάντα. Είναι τα βασικά μέτρα ασφαλείας που παίρνουν. Και έζησα για λίγες έστω ώρες από κοντά αυτή την εμπειρία που ειλικρινά ήταν το κάτι άλλο. Σίγουρα πάντα λένε ότι η θεωρία απέχει από την πράξη. Και όντως έτσι είναι. Όσο δύσκολο ακούγεται στη θεωρία και στα λόγια, άλλο τόσο δύσκολο φαίνεται και όντως είναι από κοντά. Πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή, κάθε ώρα. Και είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που παρακολούθησα αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και είχα την ευκαιρία έστω για λίγο να δω από κοντά ένα πραγματικό περιβάλλον. Όταν σου λέγανε μικρός τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, φαντάζομαι δεν έλεγες θα είμαι πάνω σε μια πλατφόρμα και θα ψάχνω για πετρέλαιο, έτσι. Το είχες στο μυαλό σου από κάποια ηλικία και μετά? Να πω την αλήθεια, όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά με αυτό το σύστημα των πενελλαδικών έτυχε και πέτυχε. Πέρασα σε ηλικία 18 χρονών στο Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ήταν μια δέκατη επιλογή με το σύστημα των πετρελαδικών. Η πρώτη ποια ήταν? Η πρώτη ήταν, είχα να γίνω αστυνομικός. Αλλά καλώς εχόντων των πραγμάτων, έγινα μηχανικός πετρελαίου, μηχανικός γεωτρήσεων πετρελαίου. Γιατί να κυνηγάς κλέφτες, κυνηγάς πετρέλαιο. Καλύτερα, τώρα, μπράβο. Αν και στην αρχή ήμουν λίγο διστακτικός, που πάω, τι κάνω. Εξελίχθηκε σε ένα όνειρο ζωής. Τους μαγνητές ζυμένους εξασφαλίζεται δε. Θα έλεγα ότι καταρχήν ο μηχανικός πετρελαίου και γενικότερα όλη η τεχνολογία πετρελαίου έχει αντικείμενο εργασίας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε πάρα πολλούς αποφύτους μας, οι οποίοι δουλεύουν στις εξέδρες στο Μεξικό, στη Βενεζουέλα, στην Κουάλα Λαμπούρ και σε άλλα σημεία του πλανήτη. Ωστόσο, θα έλεγα ότι η επένδυση εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντική, γιατί γίνονται επενδύσεις αυτή τη στιγμή στον κόλπο της Καβάλας σε ό,τι αφορά την εξόρυξη πετρελαίου, αλλά ετοιμάζονται να γίνουν επενδύσεις και σε άλλα σημεία της χώρας. Δεν υπάρχει περίπτωση όπως καθόμαστε εδώ να πεταχτεί το πετρέλαιο επάνω που βλέπαμε στο Τέξας και πάει λέγοντας, έτσι? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει, αλλά συμβαίνει παραδείγματος χάρη σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν και καλά μπορεί να είναι δύσκολες. Δηλαδή, εάν σου τύχει κάποιο κικ και δεν μπορέσει να το κοντρολάρει. Αυτό είναι ατύχημα δηλαδή. Αυτό είναι ατύχημα. Δηλαδή το να πεταχτεί το πετρέλαιο. Που βλέπουμε που πετάγεται το πετρέλαιο και κολυμπάνε όλοι, έτσι. Είναι ατύχημα γιατί πάνε να πει ότι η πίεση που υπάρχει κάτω είναι μεγαλύτερη από την πίεση την οποία έχει πάνω. Άρα αναγκαστικά σου ήρθε έτσι όπως ήρθε σαν πίδακα. Πράγμα το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει και υπάρχουν και διάφορες δικλείδες ασφαλείας για να μην συμβεί, έτσι. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν θα χαρείτε αν πεταχτεί πετρέλαιο πάνω, δεν θα χαρεί κανένας. Θα χαρούμε από τη μία, αλλά από την άλλη θα πρέπει να οργανωθούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε και να το βγάλουμε με ένα πιο control τρόπο, ας πούμε. Ξεχνάμε, είμαστε και στη θάλασσα. Ακριβώς. Μολύνσεις δεν θέλουμε, ρυπάνσεις δεν θέλουμε. Ακριβώς. Περιβαλλοντολογική ευαίσθητη περιοχή. Αρκετά ψάρια τριγύρω, οι αλλοί ζουν από αυτό. Τουρισμός πολύς, η Θάσος είναι ακριβώς δίπλα μας, η Καβάλα είναι από την άλλη μεριά. Επομένως, ναι, πρέπει να προσέχουμε πολύ και το καλό είναι ότι έχουμε ένα safety record σε αυτό, ότι εδώ και 30 χρόνια δεν έχει πέσει σταγόνα πετρελαίου στη θάλασσα. Στην τοπική κοινωνία για το διάστημα 2008-2014 έχουμε συνεισφέρει πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ με έμεσο ή άμεσο τρόπο και αυτά είναι ποσοτικοποιημένα, καθώς επίσης και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσό προς το ελληνικό δημόσιο. Τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, δεν είχαμε ποτέ κανένα μεγάλο ατύχημα. Χαμός γίνεται εδώ στην πόλη, όχι για να πάνε τα παιδιά στο δημόσιο, για να πάνε να δουλέψουν στα πετρέλαια. Και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως όταν ακούμε ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επενδύσεις, να ανοίξουν καινούργια πηγάδια και μακάρι να γίνει αυτό που γίνεται στην Καβάλα και σε άλλες πόλεις. Έχουν προσληφθεί ήδη 60 εργαζόμενοι. Δεν νομίζω να υπάρχουν εταιρείες που έχουν προσλάβει 60 άτομα μέσα στην περίοδο κρίσης. Και θεωρώ ότι και θα υλοποιήσει το επενδυτικό της σχέδιο και δεν νομίζω ότι θα τολμήσει κάποιος, είτε είναι κρατικός φορέας, είτε είναι πολιτική κατάσταση η οποία επηρεάζεται από άλλες ιδεολογίες, να ακυρώσουν μια επένδυση αυτού του επίπεδου. Και να είστε βέβαιος ότι η Καβάλα σκουριές δεν θα γίνουν. Η Καβάλα θα υπερασπίσει αυτή την επένδυση. Είναι μια επένδυση που λειτουργεί από το 81. Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και ατύχημα στο κομμάτι του περιβάλλοντος και θεωρώ ότι ίσως να είναι και παράδειγμα αυτή η εταιρεία
σε όλη την Ευρώπη, διότι έχουμε μηδενικά ατυχήματα. Δεν είχαμε ποτέ, χτυπάω ξύλο, ένα μεγάλο περιβαλλοντολογικό γεγονός. Επίσης σημειώνω ότι τα τελευταία 10 χρόνια περίπου έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ ο τουρισμός στην περιοχή, το οποίο τι σημαίνει, ότι η βαριά βιομηχανία της παραγωγής και εξόρυξης των δρογονανθράκων προϋπήρχε, αλλά αυτό όμως δεν εμπόδισε καθόλου τον τουρισμό να γιγαντωθεί. Δηλαδή, αν ανοίξετε το χάρτη, θα δείτε σε όλες τις παραλίες μετά την Καβάλα και σε όλες τις παραλίες της Θάσου πάρα πολλές γαλάζιες σημαίες. 16 γαλάζιες σημαίες έχουμε γύρω-γύρω μας. Όλες οι παραλίες της Καβάλας και της Θάσου συνεχίζουν να υποδέχονται τουρίστες χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Κρουαζιερόπλοια έχουν αρχίσει και έρχονται. Ο τουρισμός γνωρίζει άνθηση. Χωρίς να υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα από εμάς. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε περισσότερο οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται στην πόλη της Καβάλας και βλέπουν πώς μπορεί να συνυπάρξει βιομηχανία με τον τουρισμό. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα, νομίζω, το οποίο πρέπει να δείξουμε και σε άλλες περιοχές για να καθησυχάσουμε και τις άλλες περιοχές, ότι οι πετρελαιάδες που θα έρθουν δεν είναι οι καουμπόιδες που θα έρθουν να καταστρέψουν το σύμπαν και να γεμίσουν τον τόπο πετρέλαιο. Αλλά αυτό υπό την προϋπόθεση που είπα πριν, ότι θα έχουμε ντόπιους εργαζόμενους που θα σέβονται και θα αγαπάνε τον τόπο τους. Στις πρόσφατες έρευνες που γίνανε στην θαλάσσια περιοχή, τις σεισμικές έρευνες, οι παρατηρητές θαλάσσιων θηλαστικών σημείωσαν 21 εμφανίσεις δελφινιών, φώκες και φάλαινες φυσιτήρες. Τρεις εμφανίσεις από φάλαινες φυσιτήρες. Αυτό είναι, νομίζω, σημαντικό. Ο τουρισμός στην πόλη και γενικά στην περιοχή μας, την περιοχή της Καβάλας, την τελευταία διετία παρουσιάζει μια σταθερή αυξητική πορεία, περισσότερο από τις χώρες των Βαλκανίων και την Τουρκία. Τώρα αυτό που θα μάθουν αυτοί οι νέοι και οι νέες, αν τελικά καταφέρουν να μπουν στη δουλειά, είναι ότι η ζωή και η δουλειά του κυνηγού μαύρου χρυσού μόνο εύκολη δεν είναι. Η δουλειά στην πλατφόρμα είναι 24ωρη και το πετρέλαιο δεν σταματάει να έρχεται από τα έγκατα της γης ούτε ένα λεπτό. Στη πλατφόρμα λοιπόν επικρατεί στρατιωτική πειθαρχία. Υπάρχουν νόμοι αλλά και αυστηροί κανόνες. Ένας από αυτούς είναι ότι ο παλιός έχει πάντα δίκιο. Η καθημερινότητα, η ημέρα εδώ πώς είναι. Δουλεύουμε, σκάβουμε. Εσείς όμως ζείτε και εδώ μέσα. Ακριβώς, ναι. Εμείς ζούμε. Υπάρχει accommodation, το οποίο μπορεί να κοιμήσει, να ταΐσει, να πλύνει, να καθαρίσει γύρω στους 120 ανθρώπους. Μια καθημερινή ημέρα είναι θασιποτής. Θα δουλέψεις το 12ωρό σου με τα γεύματα και τα διαλύματα που προβλέπονται. Θα πας, υπάρχει χώρος αναψυχής. Μπορείς να καθίσεις, να δεις τηλεόραση, να παίξεις κάποιο επιτραπέζιο παιχνίδι με συναδέλφους σου. Υπάρχει ίντερνετ, Wi-Fi, επομένως αν θες να επικοινωνήσεις με την οικογένειά σου, μπορείς είτε μέσω ίντερνετ είτε μέσω τηλεφώνου. Και από εκεί και πέρα λογικά πας για ύπνο, γιατί δεν σου μένει χρόνος να κάνεις κάτι άλλο. Και πολύ διάθεση και δύναμη, φαντάζομαι. Πόσες μέρες μένεις το μήνα εδώ? Κανονικά οι βάρδιες δουλεύουν 14 μέρες μέσα, 14 μέρες είναι σπίτι τους. Και 14 μέρες που δουλεύουν 12 ώρες. Εσύ όμως έχεις μια υπεύθυνη θέση. Είσαι από αυτούς που το κάνουν 14-14. Εγώ μπορεί να το κάνω και 28 και 30 και να μην καθίσω καθόλου στο σπίτι, να πάω κατευθείαν στο γραφείο και μετά να φύγω να πάω κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο γεωτρύπανο, σε κάποιο άλλο κοίτασμα που μπορεί να χρειάζεται. Οικογένεια έχεις? Οικογένεια έχω, ναι. Και παιδιά? Παιδιά όχι ακόμα. Θα ήταν πολύ δύσκολο άμα είχα και παιδάκια να κάνω. Να ζήσω τόσο καιρό μακριά, ε. Ακριβώς. Η γυναίκα σου τι λέει? Η γυναίκα μου το καλό είναι ότι με υποστηρίζει και με υποστηρίζει πάρα πολύ σε αυτό. Επομένως δεν έχω θέματα ιδιαίτερα. Έτσι με γνώρισε, έτσι με ήξερε. Δεν σου λέει, άντε βρείτε το πετρέλαιο, γύρνα σπίτι. Εντάξει, το έχει αυτό πάντοτε μέσα της, ότι τέλεια καλά, ναι, πότε θα τελειώσεις, πότε θα έρθεις, πότε θα κάνεις. Απλά το θέμα είναι ότι τελειώνοντας πρέπει να πάω κάπου αλλού. Είναι αυτό που λέμε και πολλές φορές, είμαι χαρούμενος γιατί βρήκες πετρέλαιο. Ακριβώς. Εγώ είμαι ακριβώς αυτή η περίπτωση. Ανεβάζουμε με το καλάθι λοιπόν. Η πρώτη εμπειρία, το πρώτο σοκ. Ξεκινάω, κάνουμε το training. Μένω εδώ. Σου λένε καλό στο νέο οι παλιότεροι. Έτσι ακριβώς. Και ποτέ δεν πίστευα ότι το γεωτρύπανο είναι σαν ένα σπίτι. Δηλαδή είμαστε όλοι μια οικογένεια. Έχει λίγο στρατό εδώ μέσα σε ένα χώρο που είναι τόσοι άντρες, που είναι δύσκολη, σκληρή δουλειά. Ο παλιός κάνει αυτά, ο νέος κάνει εκείνα. Βέβαια, μην πω στρατό, είναι οι κανόνες ασφαλείας που είναι πολύ πιο σκληρά από το στρατό. Που άμα τους παραβείς, έχασες. Με μία μόνο γεώτρηση και με ένα μόνο κοίτασμα, η Αίγυπτος από εκεί που θα ήταν χώρα που θα εισήγαγε αέριο, γίνεται χώρα η οποία θα κάνει και εξαγωγές. Το ίδιο είναι και στο Ισραήλ. We'll be right back.
Δουλεύοντας πρωί και βράδυ, κατά από κάθε συνθήκη και με όλους τους καιρούς, οι άνθρωποι του Πρίνου παράγουν σήμερα 2.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Και όταν φτάσουν στο νέο κοίτασμα, θα παράγουν κοντά στα 3.500. Μας φτάνουν άραγε αυτά ως χώρα για τις καθημερινές μας ανάγκες? Θα σας απογοητεύσουμε. Η συνολική ανάγκη κατανάλωσης ημερησίως της Ελλάδας ποια είναι? Η Ελλάδα πριν την κρίση ήταν περίπου στα 400.000 βαρέλια. Σήμερα έχει πέσει νομίζω κάτω από τα 300.000 βαρέλια την ημέρα κατανάλωση πετρελαίου, το οποίο σχεδόν 99,8% το εισάγουμε απ' έξω. Είναι μια καλή αρχή, έτσι, να ξεκινήσουμε να παράγουμε πετρέλαιο όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει πετρέλαιο. Δηλαδή, να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία της έρευνας, να βρεθούν τα κοιτάσματα, να γίνουν οικονομοτεχνικές μελέτες, να φανεί ότι είναι αξιοποιήσιμα αυτά τα κοιτάσματα και να αρχίσει η παραγωγή. Για να φτάσουμε στο επίπεδο να γίνει η Ελλάδα αυτάρκης, νομίζω ότι είμαστε πολύ μακριά και είναι υπερβολικό να το λέμε από τώρα. Άρα, αυτό το οποίο συζητάμε, ότι μπορούμε γρήγορα και εύκολα να γίνουμε ενεργειακά αυτάρκης και να έχουμε τόσο πετρέλαιο που να καλύπτουμε τις ανάγκες μας και να εξάγουμε κιόλας, είναι όνειρο απατηλό με βάση τα σημερινά δεδομένα? Όχι, δεν είναι όνειρο απατηλό, γιατί θα σας πω το παράδειγμα. Λείπει το 99,5%. Έχετε δίκιο. Μπορεί να φαίνεται μεγάλο το νούμερο, αλλά θα σας πω το παράδειγμα της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος, μέχρι πριν από κάποιους μήνες, σχεδίαζε να κάνει εισαγωγή φυσικού αερίου από το Ισραήλ, γιατί δεν της έφτανε το αέριό της. Είχε μια περιοχή την οποία την είχε στα χέρια της η Shell. Δεν βρήκε τίποτα. Ήρθε η Ιταλική ENI, έκανε μια γεώτρηση και βρήκε 33 εκατομμύρια κυβικά πόδια αέριο, τα οποία αλλάζουν τα δεδομένα και με μία μόνο γεώτρηση και με ένα μόνο κοίτασμα η Αίγυπτος από εκεί που θα ήταν χώρα που θα εισήγαγε αέριο γίνεται χώρα η οποία θα κάνει και εξαγωγές. Το ίδιο έγινε και στο Ισραήλ. Επί 30 χρόνια η British Gas, μια πολύ μεγάλη αγγλική εταιρεία, είχε στα χέρια της όλη την περιοχή του Ισραήλ. Δεν έβρισκε κανένας τίποτα. Εμφανίστηκε μια μικρή Ισραηλινή εταιρεία, η Ratio, έκανε την πρώτη γεώτρηση, βρήκε το Leviathan. Και το Ισραήλ έχει αρκετό αέριο για τα επόμενα 250 χρόνια και θα κάνει και εξαγωγές. Ναι, αυτό που μου λέτε βέβαια. Δεν είμαστε τόσο μακριά. Δεν είμαστε τόσο μακριά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητάμε αυτή τη στιγμή με την οποιαδήποτε βεβαιότητα, γιατί δεν έχουμε ένα τέτοιο κοίτασμα εμείς. Ένα το κρατούμενο και δεύτερον, και να συμβεί το θαύμα και να το βρούμε αύριο, πόσα χρόνια θα χρειαζόντουσαν για να συζητάγαμε για μια ενεργειακή επάρκεια αυτή τη χώρα? Έχετε απόλυτο δίκιο, δεν είναι άμεσα. Και οι γεωτρήσεις και οι επενδύσεις στο πετρέλαιο είναι μακροπρόθεσμες. Εάν ξεκινήσουμε σήμερα στα Γιάννενα, που είναι τη μεγάλη περιοχή που έχουμε αυτή τη στιγμή που τρέχει εκτός από την περιοχή εδώ, μπορούμε μέσα στα επόμενα 5 χρόνια να έχουμε βάλει γεωτρήσεις από τις οποίες θα μάθουμε τι έχουμε. Και μετά μιλάμε για τη φάση της παραγωγής. Στη θάλασσα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα και πολύ πιο χρονοβόρα. Επομένως, ναι, είναι μακρύς ο χρόνος, αλλά έχουμε ξεκινήσει.